Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι ζωντανά, διαχρονικά και επίκαιρα. Τα συνθήματα «έξω η ΗΠΑ», «έξω το ΝΑΤΟ», «ψωμί, παιδεία, ελευθερία», «δουλειά, μόρφωση, υγεία» εξακολουθούν να συγκλονίζουν και σήμερα τις καρδιές της ελληνικής νεολαίας, του ελληνικού λαού, που δίνουν τη μάχη τους και σήμερα και κάθε μέρα ενάντια σε μια αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Είναι απαράδεκτο με πρόσχημα την πανδημία να παίρνονται αντιδραστικά, αντιλαϊκά μέτρα απαγόρευσης εκδηλώσεων, γιορτασμού του Πολυτεχνείου με το συμβολικό έτσι κι αλλιώς χαρακτήρα που αυτές παίρνουν φέτος. Η απαγόρευση της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή και με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης, για απαγόρευση συνάθρησης πάνω από τα 3 άτομα, ιδιαίτερα σήμερα, είναι απαράδεκτη, αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική, καταγγέλλεται από όλο το πολιτικό φάσμα ουσιαστικά της χώρας. Ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, πολύ περισσότερο σε οπαδούς της, όχι τόσο σε στελέχη της, ακόμα και στο Κινάλ που δεν έχουν υπογράψει το κοινό κείμενο καταγγελίας αυτής της εγκληματικής, απαράδεκτης και επικίνδυνης απόφασης του κυρίου Χρυσοχοΐδη, έχουν καταγγείλει και έρχονται τέτοια μηνύματα και στο ΚΚΕ και παντού. Ο ελληνικός λαός, άσχετα από την ανασφάλεια που καλλιεργείται με ευθύνη της κυβέρνησης γιατί δεν πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτά τα χρόνια, είναι στο πλευρό αυτών που αγωνίζονται και με το πνεύμα και την ψυχή και την καρδιά στους δρόμους του αγώνα, στους δρόμους της Αθήνας, στους δρόμους όλης της Ελλάδας. Γι' αυτό το Πολυτεχνείο ζει και θα ζει στον αιώνα τον άπαντα.